Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε εδώ, 2:30. Εδώ, εκπομπή Αναλυτής. Είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4:30 για το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ENA Channel. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το τι ακριβώς συνέβη. Τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα, Μάικ, λίγο στον φάκελο των ειδήσεων σήμερα, ένα ρεπορτάζ το οποίο πραγματοποίησε ο Άγγελος ο Τζέλιος. Λοιπόν, βρέθηκαν το πρωί εκεί ο καλός ο συνάδελφος ο Άγγελος ο Τζέλιος και ο Δημήτρης ο Χατζόγλου. Έκαναν μία επιτόπια αυτοψία στο σημείο, δείχνοντας ουσιαστικά το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πραγματικά θα είναι οι επόμενες ημέρες δύσκολες στο να μπορέσουν να εντοπιστούν σε διάσπαρτα σημεία, εκεί που υπάρχουν οβίδες ή βλήματα, ανάλογα με το πώς έχουν, μπράβο ακριβώς, με το πόσα έχουν, σε ποια εμβέλεια μεγάλη έχουν πάει και κατά πόσο μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα. Λοιπόν, να περάσουμε να το δούμε. Ο Άγγελος ο Τζέλιος, όπως προανέφερα, βρέθηκε εκεί. Πάμε να το δούμε, να δείτε πώς λειτουργούν οι δυνάμεις, ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση και τι αναμένουμε το επόμενο διάστημα. Βρισκόμαστε εντός της περιμετρικής ζώνης των χιλίων στρεμάτων που αναμένεται να ελεγχθεί σπιθαμή προς πιθαμή για τυχόν εκρηκτικά που έχουν εκτιναχτεί από το αεροσκάφος Αντόνοφ. Όπως βλέπετε, ο ηλίανθος, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, ξεπερνάει σε ύψος το 1,5 μέτρο. Άρα λοιπόν, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να υπάρχει μεγάλη προσοχή από τους ανθρώπους του στρατού για να μην υπάρξει κάποιο τραγικό αποτέλεσμα. Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, τι προσπάθειες γίνονται? Έχουμε δει πάρα πολύ στρατό. Ακριβώς. Υπάρχουν εδώ συνεργεία του στρατού, τα οποία έχουν ενισχυθεί και όλες δουλεύουν μέσα οι ομάδες για την εκαθάριση της περιοχής. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε αυτό το στάδιο της εκαθάρισης. Mm-hmm. Εκαθάριση όταν λέμε πυρομαχικών ή γενικότερα και τα συντρίμμια? Όχι. Στα συντρίμμια δεν πειράζεται στην παρούσα φάση τίποτα. Mm-hmm. Το θέμα είναι να εκλείψει η επικινδυνότητα που υπάρχει από τα πυρομαχικά. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το διαπιστώσαμε και διεισόμαστε τώρα κάνοντας αυτή τη βόλτα. Βλέπουμε τα καλαμπόκια, βλέπουμε τον ηλίανθο, οι οποίοι ξεπερνάνε το 1,5 μέτρο, αγγίζουν τα 2 σχεδόν. Εκεί, κύριε Γαλλικρή, πώς θα γίνει η έρευνα? Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα με τα πόδια. Πηγαίνουν οι άνθρωποι βήμα-βήμα. Έτσι όπως το λέω. Ναι. Δηλαδή δεν θα υπάρχει κάτι το οποίο θα σαρώσει την περιοχή, θα τα ξυλώσει, γιατί θα ήταν και πηγαίνουν. Δεν θα μπει μηχάνημα. Ναι. Όπως βλέπετε, οι άνθρωποι δουλεύουν πεζοί. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και οι ζώνες έχουν χωρίσει σε κομμάτια αυτή τη ζώνη αποκλεισμού που υπάρχει και έτσι θα προχωρήσουν την εκαθάριση της περιοχής. Ξέρω ότι έχει σχίσει και ένα σχίσει εντός εισαγωγικών σε ένα ρέμα που υπάρχει εκεί με νερό. Και εκεί θα ερευνηθεί αυτό? Ναι. Το ρέμα είναι μικρό. Μην φανταστείτε ότι έχει πάρα πολύ νερό μέσα σε εκείνο το σημείο. Υπάρχει λίγο νερό. Θα ερευνηθούν τα πάντα. Όλη αυτή η ζώνη θα ερευνηθεί εξονυχιστικά. Γι' αυτό να καταλάβετε, δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τελειώσει αυτή η επιχείρηση. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να υπάρξει χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν και για όσο χρόνο απαιτηθεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο που προέχει είναι να μην θρηνήσουμε καμία ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Είτε από το προσωπικό του στρατού, το οποίο βέβαια είναι εξειδικευμένο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες, αλλά και από κάποιους πολίτες. Γι' αυτό και υπάρχει ανακοίνωση από το Δήμο. Αν κάποιος βρει κάποιο αντικείμενο, να μην το πλησιάσει, να πάρει τηλέφωνο στα τηλέφωνα που έχουν δοθεί στην ελληνική αστυνομία και να έρθουν οι άνθρωποι να ελέγξουν το τι και το πώς. Και μετά, βέβαια, από τις ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι, θα ακολουθήσει ένα άλλο, καταγραφή των ζημιών. Ακριβώς. Εδώ είναι θέμα τώρα που επιλαμβάνεται και η πολιτική προστασία και η νομαρχία, το πώς θα υπάρχει αυτή η αποζημίωση. Σκοπός είναι να δοθεί κάποια ολική αποζημίωση. Αλλά αυτό το θέμα θα το δούμε μετά. Είναι το επόμενο βήμα. Mm. Σίγουρα πάντως καλλιέργειες θα αποζημιωθούν. Με τον Α ή τον Β τρόπο, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιά θα αποζημιωθούν. Για πείτε μας λίγο τώρα. Εσείς εκείνο το βράδυ με το αεροπλάνο, ναι, τι είδατε, τι? Εγώ ήμουν στο Κοριό, 11 η ώρα, 11 και 10 δηλαδή, κόπηκε το ρεύμα. Φώναζαν όλοι ότι πέφτει το αεροπλάνο. Και τρέχαμε όλοι μπρος στο Γάμπο. Mm. Απλώς δεν μπορούσα να κατέβω κάτω. Εγώ ήξερα το μέρος εδώ πέρα και ήρθα κατευθείαν και τρέξα πάνω στο καμίνι. Μάλιστα. Και στο καμίνι από εκεί τι είδες? Έβλεπα όλη τη φάση δηλαδή κάτω, δηλαδή τι γινότανε.
Δηλαδή κάθε 10 λεπτά, 1/4 έσκαζε το αεροπλάνο με έκρηξη δηλαδή, φωτίες και τέτοια πράγματα. Ναι. Πόση ώρα κράτησε αυτό έτσι περίπου? Γύρω στις 2 ώρες σίγουρα. 2 ώρες, ναι. Δηλαδή με το που έπεσε, κάνα 1/4 ήρθε περιοριζοστική. Ναι. Και αστυνομία και αυτά και... Καπνός, αέρι... Είχε, ναι. Αρκετά είχε, πάρα πολύ είχε. Τι είχε δηλαδή? Καπνούς, αυτά από την έκρηξη που έκανε το αεροπλάνο. Ναι. Ναι. Σοκαριστικές είναι οι πρώτες εικόνες και οι εναέριες λήψεις από το σημείο όπου συνετρίβει το βράδυ του Σαββάτου το αεροσκάφος Αντόνοφ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος εξέπεψε σήμα κινδύνου στον πύργο ελέγχου Χρυσούπολης στις 11:48 τη νύχτα, λέγοντας ότι έπιασε φωτιά ο κινητήρας και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση. Δυστυχώς αμέσως το αεροσκάφος κατέπεσε φλεγόμενο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 8 επιβαίνοντες. Μπάρε θα πέσει το αεροπλάνο, στα σπίτια μέσα. Έπεσε. Μπάρε θα πέσει. Δεν το προλαβάει. Έπεσε κουμπάρε. Όχι. Ποιος σκότωσε ρε παιδιά. Όχι παιδιά. Όχι και φωτιά. Όχι Παναγία μου. Πάμε να δούμε. Πω. Είναι χαρακτηριστικό ότι το αεροσκάφος δεν διακρίνεται στις εικόνες, ενδεικτικό της μεγάλης διασποράς των συντριμιών στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό εγγονός μου βγήκε στο μπαλκόνι, είδε ένα αεροπλάνο που καίγονταν το κινητήρα του και έπεσε κάτω και άρχισαν να εκρήξει, γινόταν και αυτά. Και φοβήθηκε το παιδί. Ευτυχώς που δεν έπεσε επάνω στα σπίτια μας, γιατί ήρθε από κέπα, έβγαζε καπνό και είχε ένα τόρευο σαν... Δεν μπορώ να το περιγράψω και πήγαινε κάτω απέναντι στο βουνό. Φαίνεται ίδια το βουνό από εκεί πέρα και έστριψε προς τα κάτω και πήγε εκεί κάτω και καρφώθηκε εκεί κάτω στα χωράφια. Κατευθείαν φλόγες και αυτά, εμείς φοβηθήκαμε, δεν άφηναν να μπούμε, φυσικά ύστερα κατέβηκαν πολλά αμάξια, αλλά δεν άφηναν να μπούνε εδώ μέρα γιατί είχε έκρηξη. Συνέχεια. Τώρα δεν φοβάστε που πάτε, με τι πάτε να δείτε? Τώρα είπα το πρωί μήπως τελείωσαν όλα και ήθελα να πάω να δω τι γίνεται. Φοβηθήκατε μην πέσει πάνω σας, Μα αφού ήταν, τα σπίτια ήταν απάνω, βενζινάδικο έχουμε από κάτω, άμα έπεφτε σας. Φαίνεται εκείνος που ήρθε εκεί, είδε το βουνό και νόμιζε ο άνθρωπος ότι μπορούν να καρφωθούν εκεί πέρα και πήγε κάτω στα χωράφια, μήπως θα μπορέσει να κατεβάσει το αεροπλάνο για να μην πάτουν εκεί μεγάλη ζημιά. Από τον καπνό, έτσι. Από τη μυρωδιά ανησυχήσατε μετά το μήνυμα? Βέβαια, τώρα... αφού όλη τη νύχτα καπνό έβγαζε, αφού ήρθαν τα, πώς τα λένε αυτά, σβήνουνε τη φωτιά και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Πολλή ώρα είχε καπνό, πάρα πολλή ώρα. Και συνέχεια είχε έκρηξη. Τώρα πόσο άτομα είχαν μέσα, είπαν ότι ήταν πολλά άτομα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή ακούγονται συνέχεια εκρήξεις εσείς? Ναι, είχε συνέχεια εκρήξεις. Και όλη τη νύχτα. Ενώ ήταν στον αέρα. Βέβαια. Αφού το σπίτι μου είναι πάνω από το βενζινάδικο. Το ναι, βλέπατε βέβαια. Πάνω σε εκρήξεις ως που προσδιώσεις? Ναι. Πολλές φορές είχε εκρήξεις. Ναι. Λες εκρήξεις? Ναι, έκρηξη. Και μετά και αρκετή ώρα γινόταν εκρήξεις. Από... Θα λάβω όταν έπεσε κάτω, έκανε μεγάλο θόρυβο. Λίγο αφού λέμε ότι πεταχτήκαμε όλοι έξω από το χωριό. Ορίστε. Σαν σεισμός, περιγράψτε. Ναι. Μήνυμα σας ήρθε στο κινητό σας? Δεν το είδα εγώ το κινητό μου ακόμα. Η ατμόσφαιρα χθες το βράδυ πώς ήταν από πριν? Εντάξει, εμείς μπήκαμε μέσα, οπότε στο σπίτι κλείσαμε τα παράθυρα. Εμείς ήμασταν έξω στην καφετέρια επάνω και βλέπουμε να κατεβαίνει από εκεί, από το κάστρο που είναι το αυτό, και νομίζαμε ότι ήταν φαναράκι, ένα φαναράκι. Και τελικά λέμε φωτιά, αεροπλάνο, είναι τι είναι, μέχρι που να πούμε τι είναι, έπεσε δηλαδή... κάτω. Τρομοκρατηθήκαμε, όλοι εκεί είχαμε και παιδιά, τσιρίζαν, φωνάζαν, κλαίγαν. Ναι, κρύψεις. Πολύ ωραία. Ναι.
πολλές ώρες. Και μετά όταν πήγα εγώ στο σπίτι ήμουνα μόνη, με παίρνουν τα παιδιά, με λέει μαμά κλείσει παράθυρα αυτά, γιατί δεν είχα ίντερνετ να δω αυτά. Και ερχόταν η μυρουδιά όμως και λίγο το παράθυρο έτσι το είχα ανοιχτό και ερχόταν η μυρουδιά μέσα. Μήνυμα σας ήρθε? Όχι. Ναι, ναι, 400 μέτρα, 500 είναι το σπίτι μου. Ήσασταν σπίτι? Ήμασταν σπίτι, ήταν 11 παρά. Ακούσαμε τον ήχο από το αεροσκάφος που δούλευε, είδαμε τη λάμψη που είχε και μετά σύρθηκε, τρανταχτήκαμε στο σπίτι μέσα και μετά ο γιος μου είδε το μανιτάρι, τη λάμψη και αλλεπάλληλες εκρήξεις γίνανε. Τρομάξαμε. Τρομάξαμε, ναι. Κόπηκε το ρεύμα αμέσως, γιατί προφανώς κόπηκα καλώδια. Αυτά. Ναι, ακούστηκε θόρυβος. Σύρσιμο και θόρυβος. Προσπαθήσατε να πλησιάσετε στο σπίτι? Ο γιος μου πήγε προς τα εκεί, εγώ δεν πήγα, το φώναξα γι' αυτόν πίσω μετά, γιατί δεν ξέραμε τι έχει το αεροπλάνο. Η ατμόσφαιρα πώς ήταν? Η ατμόσφαιρα ήταν μανιτάρι, καπνός μαύρος, χαμήλωνε, ξανά άναβε. Μύριζε? Ναι, μύρισε λίγο. Όχι πολύ, μύρισε φωτιά έτσι, όχι τίποτε άλλο. Βγήκαμε λίγο εκεί έξω στο μπαλκόνι, μετά ξαναμπήκαμε μέσα. Αλλά... Τελικά από το μήνυμα που λέει ότι στάθηκε. Ναι, όχι, δεν ήρθε. Κανένα μήνυμα δεν ήρθε σε μένα, ούτε στα παιδιά μου, ούτε στη σύζυγο. Ανησυχήσαμε, καθίσαμε μέσα στο σπίτι, περιμέναμε να έρθουν οι πρώτες βοήθειες. Όπως φαίνεται από τα πλάνα, με το πρώτο φως της ημέρας, το αεροσκάφος έχει διαλυθεί ολοσκερός και κομμάτια έχουν πέσει διάσπαρτα στα χωράφια. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες της πυροσβεστικής και ανδρώνων ενόπλων δυνάμεων για την έρευνα στο σημείο που έπεσε το Σάββατο το Αντόνοφ. Σύμφωνα με τον υποστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος Μάριο Αποστολίδη, επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας, άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με ειδικό εξοπλισμό και όργανα μέτρησης προσέγγισαν το σημείο της πρόσκρουσης του αεροσκάφους και είδαν από κοντά την άτρακτο και άλλα μέρη του διασκορπισμένα μέσα στα χωράφια. Ο κύριος Αποστολίδης υπογράμμισε ότι από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε αστάθεια στο πεδίο, καθώς υπάρχουν καπνοί και έντονη θερμότητα, αλλά και μια άσπρη ουσία άγνωστης προέλευσης. Ωστόσο, τα όργανα μέτρησης δεν κατέδειξαν κάτι ανησυχητικό. Συνολικά επιχειρούν 13 άνδρες από τη 2η και την 4η ΕΜΑΚ και 26 πυροσβέστες από Ελευθερούπολη, Καβάλα και Δράμα. Με βάση και την επικοινωνία που είχαμε αργά χθες το βράδυ, ενώ μέχρι τις 2-3 η ώρα, και με τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά και με το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, το βασικό ερώτημα που παραμένει και μέχρι και τώρα εννοώ, είναι εάν το υλικό αυτό, το πολεμικό υλικό που μεταφερόταν με το μεταγωγικό που έπεσε, είναι επικίνδυνο ή είναι αρκετά επικίνδυνο. Και αυτό θα το απαντήσουν επιστήμονες. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι κρατικές υπηρεσίες οι αρμόδιες, εννοώ και χημική του στρατού και πυροτεχνουργοί που είναι ήδη εδώ, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή μέχρι να γίνει η εκτίμηση αν αυτό, όπως είπα και νωρίτερα, είναι επικίνδυνο, είναι ακόμα περισσότερο επικίνδυνο. Και μόνο από αυτό που λέτε σημαίνει ότι υπάρχει η ανησυχία, υπάρχει η αγωνία, αλλά πώς να πούμε κάτι περισσότερο πριν απαντηθεί. Νομίζω από τη στιγμή που δεν υπάρχει φωτιά δεν θα εκενωθεί, έτσι δεν θα πάρθει μια τέτοια απόφαση τώρα. Αν υπάρξει φωτιά ή καπνή, τότε μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Σας λέω όμως ότι περιμένουμε και τους και ειδικούς επιστήμονες χημικούς για να γίνει η εκτίμηση του υλικού που υπήρχε. Έχετε καθόλου εικόνα τι προκάλεσε την πτώση, δηλαδή ήταν κάποια βλάβη? Νομίζω έχετε καλύτερη εικόνα εσείς, γιατί είδα και εγώ δημοσιεύματα. Εγώ σας είπα με βάση την ενημέρωση που έχω από τις αρμόδιες υπηρεσίες που είμαι σε επαφή εγώ μαζί τους. Θα πάτε τώρα για αυτοψία? Μέχρι από ένα σημείο μου είπε ο διοικητής μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και θα πάμε μέχρι εκεί. Χθες νομίζω στις 3 η ώρα το επιβεβαίωσα ότι είχε σταλεί να μείνουν στα σπίτια τους, να είναι κλειστά τα παράθυρα, να μην χρησιμοποιούν air condition για να μην ακυκλώνεται ο αέρας. Τώρα όμως φαίνεται ότι αυτό δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει φωτιά. Ο σχεδιασμός, κοιτάξτε, μέχρι χθες, μέχρι αργά το βράδυ δεν γνωρίζαμε τι περιείχε το φορτίο. Υπήρχαν διάφορες απόψεις. Μέχρι που κατά τις 3.30 ώρα μας ειδοποίησαν τι ακριβώς περιέχει το φορτίο. Τι περιέχει? Δεν έχει, δηλαδή εμείς φοβόμασταν μήπως υπήρχαν αέρια που μπορούσαν να ήταν επικίνδυνα για την περιοχή, χημικά, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μας ενημέρωσαν ότι είναι 8 άτομα το πλήρωμα και ότι περιέχει υλικό.
το οποίο δεν μας έδωσαν και πολλές διευκρινήσεις στην περιοχή, αλλά δεν είναι κάτι το επικίνδυνο. Έγιναν εκρήξεις, φυσικά, αφού περιείχε υλικό, έγιναν εκρήξεις, αλλά από εκεί και πέρα σήμερα θα έρθει το συντονιστικό από την πυροσβεστική και πυροτεχνολογία από το στρατό για να μπορέσουν να επεμβούν. Λοιπόν, τώρα πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σάβα Εμμανουηλίδη, είναι αναπληρωτής διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Ελευθερούπολης. Καλησπέρα, κύριε Εμμανουηλίδη. Καλησπέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Φωτιά πάλι, κύριε Εμμανουηλίδη, έτσι, τι ακριβώς συνέβη, φωτιά πίσω από το βιολογικό της Νέας Περάμου. Ακριβώς, κάτω από τον δρόμο. Δυστυχώς, συνεχίζεται το φαινόμενο. Ξέσπασε μια φωτιά σε αγροτική έκταση. Κάηκαν περίπου 5 στρέμματα με ελαιόδεντρα και οροφόρα δέντρα και ξηρά χόρτα. Έχουμε υφιστήσει την προσοχή σε όλους τους πολίτες μας. Είναι η αντιπυρική περίοδος. Όσο μπορούμε, τα σπίτια μας και τα χωράφια μας να είναι καθαρά από χόρτα. Σωστά. Προκλήθηκε μια πυρκαγιά από άγνωστη αιτία μέχρι στιγμής και το αποτέλεσμα είναι κάποιοι συνάδελφοί μας να έχουν υποστεί ζημιά. Ευτυχώς. Εμείς φτάσαμε γρήγορα στο συμβάν. Το επιληφθήκαμε, τώρα είμαστε στη φάση της κατάσβασης, έτσι, και συνεχίζει το αγώνας μας. Ο κύριε Εμμανουηλίδη, επισημαίνουμε στον κόσμο, τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά δεν ξέρω αν τελικά πρέπει να φτάσουμε καμιά φορά στο προχώρητο για να καταλάβει κάποιος τη σοβαρότητα του όλου θέματος. Κοιτάξτε λιγάκι, εγώ το λέω και επανειλημμένος, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στα όργανα του κράτους. Δηλαδή και με την περίπτωση του αεροπλάνου, αν όλα τα χωριά μας ήταν κάτω στο δρόμο. Εγώ προσπαθούσαμε να διώξουμε τον κόσμο, γιατί δεν ξέραμε τι μεταφέρει, έτσι. Δεν ξέρουμε τους κινδύνους που διατρέχαμε. Εμείς από η δουλειά μας είναι τέτοια, εκεί που φεύγει ο κόσμος, εμείς πηγαίνουμε. Και όλοι ήταν εκεί. Πρέπει να ακούμε. Όταν λένε κάποιοι δεν πρέπει να είστε εκεί πέρα, δεν πρέπει να είναι. Για το δικό τους καλό, έτσι. Όχι για το δικό μας. Δεν είναι θέμα εγωιστικό. Καταλάβατε. Ναι. Ποια ήταν η πρώτη ενημέρωση που είχατε τώρα, κύριε Εμμανουηλίδη, σας πηγαίνω λίγο πίσω, όταν δεχτήκατε την πρώτη κλίση. Για ό,τι αφορά το αεροπλάνο. Όσον αφορά το αεροπλάνο, ναι. Κοιτάξτε λιγάκι τώρα. Για μας εδώ είναι λίγο πρωτόγνωρο για την επαρχία. Μιλάμε με, είχε πάρει με ένα ξάδερφό μου το πρώτο τηλεφώνο που ήταν και μου λέει ότι έπεσε ένα αεροπλάνο. Έλεγε, πλάκα με κάνεις. Όχι, μου λέει. Νομίζω ότι όλοι σε αυτό είχαμε καταλήξει. Ναι. Και τελικά ήταν αλήθεια, ταξιδίθηκαμε γιατί πάντα είμαστε σε όλο το 24ωρο εμείς υπηρεσία και πήγαμε να επιληφθούμε τους συμβάντους. Εγώ να σας πω και εσάς ένα μεγάλο μπράβο σε όλη τη διαδικασία. Ήταν μια δύσκολη βραδιά με πρωτόγνωρες συνθήκες, κάτι το οποίο δεν είχε ξαναέρθει κάτι τέτοιο μπροστά μας. Αλλά νομίζω ότι ήσασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι και πολύ καλός ο συντονισμός των υπηρεσιών, έτσι ώστε να αποφευθούν τα χειρότερα, γιατί φανταστείτε θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμη πιο χειρότερες καταστάσεις αν το συγκεκριμένο αεροπλάνο πήγαινε λίγο πιο κοντά στα χωριά, έτσι. Ναι, ευτυχώς ο πιλότος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, που έχει μάθει, να φύγει δηλαδή μακριά από κατοικημένη περιοχή. Mm-hmm. Ήταν ευτύχημα αυτό που έκανε δηλαδή, γιατί θα θρυνούσαμε πάρα πολλά θύματα. Πάρα πολλά. Ναι. Και κλείνοντας τώρα για να σας επιστρέψω στη φωτιά, σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η φωτιά? Είμαστε στη φάση του την έχουμε περικυκλώσει, γίνεται πλήρη κατάσταση. Σε λίγη ωρίτσα θα φύγουν και τα αυτοκίνητα από εκεί και συνεχίζει το αγώνας μας. Έχει ανέμους, σήμερα έχει ελαφρώς, ελαφρύ αεράκι. Εντάξει, είμαστε καλά. Δεν βοηθάει. Λοιπόν, επισημάνουμε για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί οι πολίτες, το επισημαίνετε εσείς. Ναι, να είναι προσεκτική, γιατί καταστρέφουμε την ίδια μας τη χώρα. Δεν πρέπει. Έχουμε μια πανέμορφη χώρα. Ναι. Κύριε Εμμανουηλίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα, Μάικ, αν υπάρχει δυνατότητα, θα ήθελα λίγο να πάμε στο φάκελο πάλι με ένα ρεπορτάζ που αφορά μια συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στην Ξάνθη. Στη συνέχεια λοιπόν του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, της ΓΕΑ Επιχειρήν, πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση με θέμα το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, προτεραιότητες και προϋποθέσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στο σύστημα τροφίμων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από 18 έως και 25 Ιουλίου σε 4 σημαντικές παραγωγικές περιφέρειες.
Μία από αυτές και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη και Πελοπόννησο. Τώρα, να πω ότι χθες ολοκληρώθηκε στη Ξάνθη στις 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ στις 19 του μήνα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στις 20 στο Ηράκλειο και στις 25 στην Καλαμάτα. Οι εισηγήσεις που έγιναν και οι τοποθετήσεις έχουν ένα πολύ δυνατό σκοπό, να ενημερώσουν όλους τους αγρότες και όχι μόνο. Και φυσικά όλο αυτό τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Περιφερειών, ενώ υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Να πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ, να δούμε και τι ακριβώς συζητήθηκε. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή, έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι για τις καινούργιες ΚΑΠ. Σας καλωσορίζω λοιπόν μαζί με όλα τα αγαπητά μέλη των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και τους φίλους παραγωγούς που πλαισιώνουν την απόψινή μας εκδήλωση. Θα ήθελα λοιπόν με το καλωσόρισμά μας σε αυτή την περιφερειακή εκδήλωση για την κοινή αγροτική πολιτική που διοργανώνουμε σήμερα στην πόλη της Ξάνθης, σαν μια συνέχεια του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, το οποίο έλαβε χώρα ένα διήμερο στο τέλος του προηγούμενου μήνα, 31 Ιουλίου στην Αθήνα. Ένα συνέδριο συνεπέστατο που κατέτος διενεργείται και αναφέρεται πάντα στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας ετησίως. Ξεκινάμε σήμερα την πρώτη μας αυτή συνάντηση, περιφερειακή συνάντηση, εδώ στη Θράκη, που έχουμε και έτσι ή αλλιώς έναν πολύ καλό πυρήνα πελατών, ένα πελατολόγιο το οποίο μας έχει υποστηρίξει, έχει πορευτεί μαζί μας στις διάφορες αγωνίες, έχουμε βοηθήσει κι εμείς. Και σαν μια ένδειξη τιμής, είπαμε να ξεκινήσουμε από τη Θράκη. Στην Ξάνθη ήρθαμε για την πρώτη ουσιαστικά περιφερειακή εκδήλωση στα πλαίσια του συνεδρίου μας που έγινε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου και στις 1 Ιουλίου. Ήταν το 8ο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΓΕΑ Επιχειρήν, το οποίο, όπως ήταν λογικό, ασχολήθηκε με τον αγροδιατροφικό τομέα και με τον εξυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής. Το επίκαιρο της εποχής είναι η επικείμενη εφαρμογή των νέων οδηγιών της νέας προγραμματικής περίοδου ή της νέας ΚΑΠ, όπως συνηθίσαμε να την αποκαλούμε. Αυτή θα έχει εφαρμογή από 1η-1η του 2023 και θα ισχύσει για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Στα πλαίσια λοιπόν του να επικοινωνήσουμε τους όρους που ως στρατηγικό σχέδιο έχουμε υποβάλει στην Κομισιόν για την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, κρίνουμε σκόπιμο την πελατεία μας, τους αγρότες, τους φίλους με τους οποίους πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια ως ΓΕΑ Επιχειρήν και ως New Republic, να τους έχουμε ενήμερος για τις όποιες αλλαγές, για τις όποιες προκλήσεις και για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν αναφορικά κυρίως με την ανάγκη της ψηφιοποίησης της παραγωγής όπως αυτή προβλέπεται και που προοδευτικά μέσα από τη λειτουργία της ΧΑΠ θα επέλθει. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει μια σειρά από γνώσεις που θα πρέπει προοδευτικά και δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν γύρω από την παραγωγική και καλλιεργητική πρακτική οι αγρότες, οι οποίες θα τον καθιερώσουν ως προνομιακό εταίρο στα κονδύλια των άμεσων και των έμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται από τη διαχείριση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Θα κάνουμε άλλες περίπου 7 τέτοιες περιφερειακές συναντήσεις, γιατί τα συμπεράσματα που βγήκαν από το συνέδριο κρίθηκε ότι είναι αναγκαίο να επικοινωνηθούν, να τα επικοινωνήσουμε με την περιφέρεια. Ξεκινάμε λοιπόν από τη Θράκη, μια πρώτη τέτοια συνάντηση όπως είχαμε απόψε, και ευχαριστούμε τον κόσμο και τους φορείς της πόλης που στάθηκαν μέχρι τόσο αργά, ένδειξη και του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το θέμα. Αύριο συνεχίζουμε στη Θεσσαλονίκη και έποτε και οι άλλες περιφέρειες που είναι ήδη προγραμματισμένες. Είναι όντως η συνέχεια του 8ου Πανελλήνου Συνεδρίου της ΓΕΑ Επιχειρήν, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Ιουλίου.
Στο συνέδριο δεσμευτήκαμε ότι θα πάμε στις περιφέρειες να ενημερώσουμε τους παραγωγούς για τη μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική, όχι τόσο μελλοντική, τον Ιανουάριο του 2023 θα αρχίσει να εφαρμόζεται, μόλις σε μερικούς μήνες. Η ΚΑΠ, το γνωρίζουμε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι πάντα ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για τους παραγωγούς όλης της χώρας. Έχουμε μια νέα ΚΑΠ η οποία φέρνει πολλές καινοτομίες, πολλές προκλήσεις αλλά και πολλές ευκαιρίες για τους παραγωγούς. Μην ξεχνάμε ότι είναι η κοινή αγροτική πολιτική αυτή θα εφαρμοστεί στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας αλλά και σε μια εποχή μεγάλων έτσι, ανακατατάξεων γεωπολιτικών. Έχουμε τον ισχυρό αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στον πρωτογενή τομέα της Ευρώπης και της χώρας μας. Έχουμε συνεχείς έτσι, αλλαγές και ζυμώσεις σε επίπεδο διεθνούς εμπορίου. Έχουμε πλέον την καινοτομία, η οποία αποτελεί μέρος της λύσης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί απέναντι στο περιβάλλον, απέναντι στο κλίμα και κυρίως απέναντι στα κόστη, στα πολύ ψηλά κόστη της παραγωγής, τα οποία ήδη είχαν εκτιναχθεί και πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το είχαμε δει αυτό από το δεύτερο εξάμεινο του 2021. Άρα η καινοτομία, η γνώση, η τεχνολογία βοηθούν ώστε και να πετύχουμε τη μείωση του κόστους και να είμαστε σύμμορφοι με τους κανόνες, τους αυστηρούς που θέτει και τους φιλόδοξους που θέτει η μελλοντική ΚΑΠ σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Για όλα αυτά ήρθαμε να μιλήσουμε σήμερα εδώ, πολύ αναλυτικά, να ενημερώσουμε τους παραγωγούς και όχι μόνο να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τους προβληματισμούς τους και να τους μεταφέρουμε σε εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ο λόγος που κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις είναι ακριβώς γιατί και από την έρευνα που κάναμε φαίνεται ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης στους παραγωγούς. Οι παραγωγοί θεωρούν δηλαδή ότι έχουν πολύ ελλειπή ενημέρωση για την ΕΑΚΑΠ, αφενός και αφετέρου ακόμα η διαδικασία της έγκρισης του στρατηγικού σχεδίου είναι στο δρόμο, δεν έχει κλειδώσει δηλαδή το στρατηγικό σχέδιο, άρα υπάρχουν θέματα που είναι ανοιχτά. Υπάρχουν θέματα τα οποία ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί και νομίζω ότι έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας μέχρι να έχουμε μια τελική ΚΑΠ. Και πραγματικά εμείς πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο και τις απόψεις των παραγωγών και να μην εκπορεύονται 100% από τη δημόσια διοίκηση. Αυτή είναι στρατηγικά η δικιά μας θεώρηση για το πώς πρέπει να διαμορφώνεται μια αγροτική πολιτική. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τώρα θα περάσουμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε εδώ στο ένα channel ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, ο κύριος Μπαλατσούκας. Πάμε να το παρακολουθήσουμε, να μας πει έτσι λίγο περισσότερες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση μέχρι και αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχει επέμβει ο στρατός, η ειδική ομάδα του στρατού, ο οποίος κάνει καθάριση του χώρου, ανέβριση των βλημάτων, τα οποία θα υπάρχουν προφανώς σε αποστάσεις από την πρόσκληση του αεροσκάφους. Εμείς είμαστε σε αναμονή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δικό μας όχημα το οποίο για λόγους υπερασφάλειας βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος και αναμένουμε νεότερες οδηγίες. Θέλετε λίγο να μας δώσετε μια εικόνα για το χρονικό και εσείς κληθήκατε σε κάτι το οποίο πρώτη φορά ίσως βρεθήκατε αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Όταν δόθηκε στην υπηρεσία μας διαμέσου τηλεφωνικής ενημέρωσης ότι έπεσε κάποιο αεροσκάφος, αμέσως ο διοικητής του νομού κινητοποίησε 5 οχήματα και συγκεκριμένα 2 οχήματα από την Πίψιλον Ελευθερούπολης και 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας. Και εγώ σε χρόνο πολύ γρήγορο και άμεσο ήμουν στον τόπο του συμβάντος. Βεβαίως είχαμε κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρες. Δεν μπορούσαμε να επέμβουμε. Όταν μας δόθηκε η πληροφορία ότι πρόκειται για πολεμικό, για σκάφος το οποίο κουβαλάει πολεμικό υλικό, έγινε μια σύσκεψη. Δεν μπορούσαμε να επέμβουμε, όπως καταλαβαίνετε, ναι, γιατί μας μεταφέρθηκε ότι μπορεί να έχει τοξικά ή χημικά πάνω. Ασφαλίσαμε περιμετρικά τον χώρο όπου έγινε η πρόσκληση του αεροσκάφους, γιατί υπήρχε και φωτιά και εκτός της φωτιά γινόταν και εκρήξεις
από τα βλήματα τα οποία υπήρχαν πάνω στο αεροσκάφος και αναμέναμε καινούργιες οδηγίες. Κρατήσαμε κάποια απόσταση γύρω σε ένα χιλιόμετρο. Βεβαίως ήταν πολύ νωρίς και δεν γνωρίζαμε τι είχαμε να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως πήραμε τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε και τον χώρο να μην επικρατεί η φωτιά, αλλά και τους πολίτες που, όπως αναφέρθηκε, λόγω περιέργειας ή για να βοηθήσουν, ήταν κοντά στο συμβάν. Απομακρυνθήκαν όλοι αυτοί και στη συνεννόηση με τον κύριο Αναστασιάδη, περιχαρακώσαμε τον χώρο και περιμέναμε καινούργιες οδηγίες. Την επόμενη μέρα, όπως καταλαβαίνετε, αντιμετωπίσαμε τραγικές καταστάσεις, ανασυρθήκαν τα πτώματα, γίνανε συσκέψεις, ήρθαν ειδικές ομάδες βιοχημικής άμυνας, οι οποίοι επιληφθήκαν. Γιατί γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε και εσείς, ήταν ιδιαίτερο το συμβάν και υπήρχαν υπόνοιες για τοξικά. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε τοξικά αίτια κυπτικά και κατόπιν ακολουθήσαμε τις σωστές οδηγίες. Μάλιστα. Κύριε Παλατσούκα, ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια για όλη την οργάνωση αυτής της μεγάλης ομάδας. Να θέλω να περάσουμε το μήνυμα στους πολίτες ότι ακόμα και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξουδετέρωσης των οβίδων που υπάρχουν ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί, οι πολίτες και πάλι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλω να το ακούσουν από εσάς, έτσι ώστε να μην πούνε εντάξει, όλα τελειώσανε, όλα καθάρισαν, ας μην είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εγώ θα σας πω τούτο ότι δεν είμαι ειδικός πάνω σε θέματα χημικών και τοξικών. Αυτό που θέλω να πω όμως, επειδή γίναμε χρήσεις τόσο στο έδαφος, δηλαδή ατμόσφαιρα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για χημικά. Βεβαίως θέλει ακόμα καιρό να γίνει η καθάριση του χώρου, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως υπάρχουν και άσπρα βλήματα, τα οποία μπορεί να είναι και επικίνδυνα για τους πολίτες. Ακριβώς. Και για αυτόν τον λόγο τουλάχιστον περιοχή και από την Ελληνία και από εμάς. Τώρα, μέχρι νεοτέρας, μέχρι να βρούμε και το τελευταίο βλήμα. Να μπορεί και ο κόσμος να πάει στα χωράφια του ή αν είναι σε θέση να καλλιεργήσει. Ναι, και αυτό. Απλά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί το επόμενο χρονικό διάστημα, ανά πάσα στιγμή, να ενημερώνουν εσάς, να ενημερώνουν τους αρμόδιους, έτσι ώστε να προλάβουν τα χειρότερα. Γιατί, κύριε Παλατσούκα, δεν ξέρω πλέον. Πραγματικά, από τη μια στιγμή στην άλλη, έχουμε χάσει την μπάλα και την αίσθηση του χρόνου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πρωτόγωνα συμβάτα αυτά. Βεβαίως, εμείς ως υπηρεσία κληθήκαμε και από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο χώρο της πρόσκλησης. Κάναμε τα δέοντα που έπρεπε να κάνουμε ως υπηρεσία. Διαφυλάξαμε τον κόσμο. Τις πρώτες ώρες, όπως σας είπα, υπήρχε και μία, να το πω, τοξικότητα, αν θέλετε, γιατί και σε εμάς τους ιδίως είχαμε ένα ελαφρύ κάψιμο στα χείλη μας και στη γλώσσα και εκεί αντιληφθήκαμε ότι πρέπει να προφυλακτούμε και να πάρουμε περαιτέρω μέτρα. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον Δήμαρχο Παγκαίου, τον κύριο Φίλιππο Αναστασιάδη. Καλησπέρα, κύριε Αναστασιάδη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα, Χριστίνα. Περαστικά σου. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Πώς είναι η κατάσταση, Δήμαρχε, μέχρι και αυτή τη στιγμή? Η κατάσταση σε αυτή τη φάση επιχειρούν οι άνθρωποι των ειδικών δυνάμεων που έρχονται και ενισχύονται, να σημειωθεί και αυτό, συνέχεια με καινούριους. Ενώ στην αρχή επιχειρούσαν δύο ομάδες των 7 ατόμων, αυτή τη στιγμή είναι 8 οι ομάδες που επιχειρούν εκεί, σύνολο 56 άτομα. Κάποιοι μισοί πηγαίνουν για ελέγχους το πρωί, τις πρωινές ώρες, είναι και οι συνθήκες δύσκολες μέσα στο μεσημέρι και οι υπόλοιποι το απόγευμα. Ενισχύονται δηλαδή σε κάθε περίπτωση, ώστε να μπορέσει όσο γίνεται πιο γρήγορα να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αναμένουμε πότε την ολοκλήρωση, έχουμε έτσι κάποια εικόνα? Αυτό που συζητήσαμε και η αρχική εκτίμηση ήταν ότι θα μας πάρει περίπου ένα μήνα. Αυτό νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κατά πολύ με τις επαφές που έχω και με την κοινωνία των αρμοδίων. Αλλά αυτό θα το δούμε και αναλόγως τα ευρήματα και τη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί θέλει ιδιαίτερη διαχείριση. Τα βλήματα, η όλμη και ό,τι άλλο υπάρχει από πυρομαχικό υλικό, πρέπει το καθένα να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Και παράλληλα να έχουμε το νου μας, αυτό που συμφωνία με αυτούς που δίνουν ουσιαστικά τις κατευθύνσεις και τις εντολές, να έχουμε το νου μας, μη και τυχόν υπάρχουν διάσπαρτα και εκτός της οριοθετημένης ζώνης. Υπάρχουν διάσπαρτα πυρομαχικά, τα οποία τυχόν μπορεί να είναι ακίνδυνα και γι' αυτό σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι κάτοικοι της περιοχής, χωρίς να σπέρνουμε βέβαια και τον πανικό.
γιατί πρέπει να κρατήσουμε και κάποιες ισορροπίες γενικότερα. Δήμαρχε, κάνοντας έναν απολογισμό όλων των πεπραγμένων, πιστεύετε ότι πραγματικά ο μηχανισμός λειτουργήσε γρήγορα έτσι ώστε να αποφύγουμε χειρότερα προβλήματα και καταστάσεις? Νομίζω ότι τα βήματα που έγιναν ήταν τέτοια ώστε, δεν ξέρω αν ήταν τόσο γρήγορα, αλλά επειδή ήταν εντελώς πρωτόγνωρες οι καταστάσεις, ήταν με πλήρη μεθοδικότητα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αποφεύθηκαν πλάτη. Ναι, όταν σωστά. Ακόμη εκείνο το βράδυ, το θυμάσαι, ήσουν παρούσα και στην συνάντηση που κάναμε στο συντονιστικό, στο Δημαρχείο. Όταν ακόμη μέχρι εκείνη την ώρα, τα ξημερώματα της Κυριακής, δεν γνωρίζαμε και δεν είχαμε την πληροφόρηση από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεν είχαμε την ενημέρωση για το κατά πόσο ήταν επικίνδυνο το φορτίο, ακόμη και τον αριθμό των μελών του πληρώματος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά έπρεπε να γίνουν με τέτοια βήματα, ώστε να μην προκαλέσουμε ούτε πανικό στον κόσμο, αλλά και σε κάθε περίπτωση να προστατευτούν. Οπότε και τότε το αν θα έπρεπε να κινηθούμε εκενώνοντας κάποιους οικισμούς ήταν μια πρόταση η οποία έπαιζε στο τραπέζι του συντονιστικού οργάνου και έπρεπε και εγώ προσωπικά να πάρω την απόφαση αν θα εκενώναμε τους οικισμούς με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή παράλληλα προβλήματα που τα ήταν πάρα πολλά, και από την άλλη να βλέπαμε την ασφάλεια. Η ασφάλεια έλεγε ότι με μια πρώτη σωστή προσέγγιση που είχε κάνει το τμήμα του στρατού, πετώντας με τον ντρόουν κλπ, δεν είχε πρόβλημα τύπου ραδιενεργών ουσιών κλπ, που θα ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος που θα είχαμε και το μεγαλύτερο πρόβλημα να έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα το δεύτερο θέμα ήταν όταν ο στρατός ήρθε την δεύτερη μέρα και ήρθε οργανωμένος, σοβαρά, υπεύθυνα, έπρεπε να δούμε την απόλυτη σιγουριά ότι okay, δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους ρήπους των ραδιενεργών, των χημικών και των βιολογικών ουσιών. Και εκεί, για να πω την αλήθεια, κατά πολύ ηρεμήσαμε. Και βέβαια έτρεμε πάντα το καρύδι μας και λέγαμε πόσο τυχεροί ήμασταν από το γεγονός ότι βρεθήκαμε εκεί κοντά κάποιοι άνθρωποι και απομακρύναμε όλους τους εθελοντές, κυρίως τους νεαρούς εκείνους ανθρώπους από τους αντιφιλίππους και τον οικισμό του Παλαιοχωρίου, με την τρέλα της νιώτης και της αγάπης και της προσφοράς να προσφέρουν στον συνάδελφο που δεν, στον συνάδελφο που δεν μπορούσαμε να τους πείσουμε ότι έπρεπε να φύγουν από τον χώρο εκεί. Και μάλιστα σε μια απόσταση η οποία δεν ήταν περισσότερο από 100 μέτρα από το χώρο του συμβάντος, όταν αυτή τη στιγμή η χωροθετημένη και οριοθετημένη περιοχή έχει μια ακτίνα 500 μέτρων από το χώρο του συμβάντος. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο κινδυνεύσαμε όλοι που φτάσαμε εκεί κοντά. Και έχοντας εγώ βέβαια και την εντολή από τον Γενικό Γραμματέα ότι οι δήμαρχοι απομάκρυνε τους πάντες από εκεί. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο τυχεροί ήμασταν όλοι που δεν θρυνούμε τώρα θύματα. Και πάμε τώρα στη δεύτερη μέρα που εκεί, δηλαδή την τρίτη τώρα που ουσιαστικά είμαστε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά άλλα προβλήματα. Συντονισμού, οργάνωση από εδώ και πέρα, αποζημιώσεων, διεκδικήσεων, διασφάλισης της μη δυσφήμισης της περιοχής μας. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία σήμερα πρέπει να συζητηθούν. Κάποιες ειδήσεις οι οποίες δεν τις θεωρώ ότι είναι έγκυρες, όμως δεν μπορείς να πεις ότι ένα τέτοιο γεγονός θα φέρει δυσφήμιση, γιατί αποτελεί ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι του Δήμου, το οποίο πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτό το σημείο. Έτσι ακριβώς, απλώς όλες οι φωνές δεν είναι ίδιες και ο καθένας είτε το λέει σοβαρά, είτε το λέει με βάση τις γνώσεις, την εμπειρία, την επιστημοσύνη που έχει. Δεν έχει σημασία το πώς θα το πει ο άνθρωπος, είναι το πώς θα το εκλάβει και αυτός που και πώς θέλει να το ακούσει. Έτσι, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ακόμη και όλοι οι συνάδελφοί σας που αναμεταδίδουν αυτά που αναμεταδίδουν πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Και εμείς, εγώ και σας ευχαριστώ δηλαδή που μου δίνετε τη δυνατότητα να επαναλαμβάνω το ίδιο, να λέμε στους συμπολίτες μας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μόλυνσης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής μας είναι το ίδιο καθαρό όσο ήταν και πριν.
Αυτό πρέπει να τονιστεί και ράψτε το, κόψτε το, βγάστε το έτσι να το ακούει ο κόσμος υπεύθυνα, γιατί αυτό που το λέω με τα λόγου γνώσεως και με στοιχεία, αποδείξεις, έγγραφα τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν. Δημάρχε, η επικινδυνότητα είναι αλλού και εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε, ότι οι πολίτες αν δουν κάτι, καθώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάποια βλήματα μπορεί να έχουν μπει και κάτω από τη γη, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί το επόμενο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα προσεκτικοί και ακόμη, σε αυτό το κομμάτι. Και ακόμη, το αεροπλάνο κατά λίγο πριν την πρόσκλησή του στο έδαφος, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήδη έχανε τμήματά του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτά μπορεί να είναι διασκορπισμένα και εκτός της ζώνης. Τώρα κατά πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι δεν το γνωρίζουμε. Αλλά αν ήταν να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο η κόκκινη ζώνη, η κόκκινη γραμμή αυτή, θα γίνονταν έτσι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κινόμαστε περισσότερο και μάλλον πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και εμείς σε αυτά που λέμε γενικότερα. Και να εστιάσουμε εκεί. Αν ήταν κάτι διαφορετικό, ο στρατός θα είχε ενημερώσει για κάτι διαφορετικό, να ξέρετε. Δήμαρχε, κλείνοντας... Και πάντα το σίγουρο είναι ότι από αυτούς που έχουν λόγο και αρμοδιότητα και ευθύνη για το όλο εγχείρημα, λέγονται μόνο οι αλήθειες. Και έτσι θα παραμείνει. Απλά να είμαστε εμείς ιδιαίτερα προσεκτικοί από εδώ και πέρα, όλοι όσοι εργάζονται και όσοι μετακινούνται στον κάμπο. Να σας πάω λίγο κλείνοντας και στην Νέα Πέραμο με μία φωτιά. Μιλήσαμε πριν από λίγο και με τον κύριο Εμμανουηλίδη. Άγνωστη αιτία, όμως πρόλαβε και έκαψε, έτσι. Ναι, ναι, εντάξει, έχει ελεγχθεί. Όμως δεν έχει μόνο εκείνη. Είμαστε καλά. Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα είμαστε εδώ για να δίνουμε. Ενημέρωση στους πολίτες. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν και οι τελευταίες εξελίξεις από τον Δήμαρχο Παγκαίου. Να ρωτήσω, παιδιά, αν έχουμε τον κύριο Χάλαρη στο... Θέλετε διαφημίσεις. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως εδώ. Έχουμε πολλά ρεπορτάζ να σας παρουσιάσουμε και φυσικά να βλέπουμε με την οπτική ματιά το πρόβλημα πλέον στην ολική του διάσταση, έτσι ώστε να σας ενημερώνουμε και να είμαστε επιφυλακοί όλοι μας πλέον από εδώ και πέρα για οποιασδήποτε τέτοιες καταστάσεις έρχονται μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε λίγο να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Εχθές στο ένα live news στην εκπομπή φιλοξενήσαμε τον κύριο Χάλαρη. Ο κύριος Χάλαρης έκανε μια εκτενή αναφορά στο τι ακριβώς ήταν η λευκή ουσία η οποία βρέθηκε στα συντρίμια, κατά πόσο είναι ανησυχητική, βάζοντας μέσα και το κομμάτι του ΔΠΑΕ και την σημαντική συμβολή του, καθώς το τμήμα του τη χημίας του ΔΠΑΕ μπορεί να δώσει με τη δική του οπτική και τη δική του πλευρά και μια μεγάλη βοήθεια στις έρευνες οι οποίες πραγματοποιούνται. Λοιπόν, πάμε να το παρακολουθήσουμε. Μιλάμε για ένα ατύχημα μέσου μεταφοράς. Η πραγματικότητα είναι ένα κλασικό ατύχημα. Ευτυχώς δεν είχαμε τις δυσάρεστες συνέπειες, δηλαδή δεν είχαμε θάνατο, δεν είχαμε δευτερογενές ατύχημα από την πτώση του αεροσκάφους, ενώ δεν είχαμε κάποια δαστική πυρκαγιά, δεν είχαμε καταρρεύσεις κτηρίων. Οπότε μέσα στο γενικότερο κακό είμαστε αρκετά τυχεροί. Προφανώς όλη η εικόνα δεν μας αρέσει αυτό που έγινε, αλλά αποφευχθήκαν τα χειρότερα. Πώς βλέπετε την κίνηση του πιλότου να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή? Θεώρησε ότι θα έπρεπε να αρθεί σε ένα σημείο να έχει, να αποφύγει τα χειρότερα, όπως το είπατε? Μπερδεύτηκε? Πραγματικά, ο πιλότος είναι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, έχει τον απόλυτο έλεγχο και την ευθύνη. Τώρα, ό,τι και αν λέμε εμείς απ' έξω, προφανώς εκείνος εκτίμησε ότι πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο της Καβάλας, ίσως θα ήταν η καλύτερη λύση για να μπορέσει να κάνει μια αναγκαστική προσγείωση. Προφανώς δεν του βγήκε αυτός ο σχεδιασμός, το αποτελέσματος μιλάμε, με αποτέλεσμα να έχουμε το μοιραίο γεγονός. Θα μπορούσε να ακολουθήσει άλλη διαδρομή? Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Εκτιμώ ότι
οι ειδικοί έχουν πει διάφορα σενάρια, αλλά τον απόλυτο έλεγχο θα πρέπει να ξέρετε ότι τον έχει ο πιλότος. Είναι αυτός που έχει την καλύτερη άποψη για το τι πρέπει να κάνει για το αεροσκάφος. Αυτό είναι με τη διεθνή πρακτική και με τους κανονισμούς ICAO αυτό που ισχύει. Λοιπόν, τι ήταν αυτό η μπάλα, θα το πω έτσι, η φωτός η οποία πέρασε από τους κατοίκους, ξυστά θα έλεγα, από τα δύο τα χωριά και τελικά έφτασε εκεί και δώστε μας έτσι λίγο μια εικόνα. Τι αναμένουμε από αυτό το αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες, μιας και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είχε μέσα, τι περιείχε, πώς να διαχειριστούμε αυτό που είχε, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτών των πραγμάτων, θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά διάφορες ενημερώσεις, όπως και η λευκή ουσία η οποία εντοπίστηκε σε συντρίμια του αεροσκάφους. Εγώ με το καλημέρα που θα λέγαμε έτσι απλά λαϊκά, καταρχάς θέλω να πω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τη δημόσια υγεία στην περιοχή. Αυτό το έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή που έγινε το ατύχημα, γνωρίζοντας αυτό που μας δώσανε οι επίσημες αρχές, ότι μετέφερε εκπαιδευτικό εξοπλισμό ρήψεως όλμων. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο εξοπλισμός είχε μεν πυρομαχικά. Το πρόβλημα εστιάζεται τη στιγμή που έγινε η έκρηξη με τα παραγόμενα προϊόντα της εκρήξεως, τον καπνό εκείνης της στιγμής. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα στην συνέχεια της περιοχής. Ό,τι βγήκε έχει πέσει και έχει καθιζάνει είτε στο έδαφος είτε στις λίμνες και στα ποτάμια. Και εδώ να κάνω μία παρένθεση για να συνδέσω με τον κύριο Σιριτογλου. Αν κάτι υπάρχει, καλό είναι οι πολίτες να μην το πειράξουν. Μπορεί να έχει μπει μέσα στο χώμα, μπορεί να έχει πάρει στο νερό το οποίο υπάρχει εκεί. Καλό είναι να αποφύγουν την επαφή τους και αμέσως να φωνάξουν τους ειδικούς. Μιλάμε για αυτό το είναι κομμάτι. Είναι ξεκάθαρο σε μια ακτίνα, σε μια διάμετρο, μια ακτίνα μάλλον κύκλου από το σημείο του ατυχήματος στα 1000 μέτρα, μέχρι να αποδοθεί η περιοχή καθαρή από τους πυροτεχνικούς, από τα συνεργεία που κάνουν διαχείριση των ανθρωπίνων απολειών και μέχρι να αποδοθεί η περιοχή δεν θα πρέπει να μπει κανένας πολίτης μέσα. Από την άλλη, αυτό που το είπα και από την πρώτη στιγμή, σας είπα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, θα σας εξηγήσω ποια είναι και η ουσία. Καλό θα είναι, για λόγους ψυχολογίας κυρίως των πολιτών, να υπάρχει ένα καλύτερο κλείσιμο στα ζαρζαβατικά, στα πρωιδί, ό,τι φρούτο χρησιμοποιούν αυτή την περίοδο, που το παίρνω από αυτή την περιοχή, να υπάρχει ένα καλύτερο κλείσιμο και ένα καθάρισμα. Τώρα, όσον αφορά την ουσία, η εκτίμησή μας είναι ότι επειδή ήταν εκπαιδευτικοί οι όλμοι και μέσα έχουν κάποια πυρομαχικά και κάποιες ουσίες που δίνουν την αίσθηση του φωτός όταν κάνουν την πορεία τους στο πεδίο της μάχης, εκτιμούμε ότι είναι οξείδιο του μαγνησίου, μια ουσία η οποία δεν είναι τοξική, δεν επηρεάζει τον ανθρώπινο, δεν επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό, δεν είναι βιοσυσσορεύσιμη. Μπορεί να προκαλέσει στιγμιαία κάποιο ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα και κάποια δάκρυα, αλλά δεν έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Οπότε γι' αυτό με βλέπετε και καθώ και το λέω διαρκώς ότι οι πολίτες δεν πρέπει να φοβούνται. Από την άλλη, επειδή ακουστήκαν άλλα και για λευκό φόσφο, για χρήση χημικών πολεμικών ουσιών, για χρήση ραδιενεργών, οφείλω να είμαι κάθετος ότι δεν έχουν βρεθεί τέτοιες ουσίες. Οι κρατικές υπηρεσίες, η πυροσβεστική έχει ανιχνευτές, Γκάγκε Μίλλερ είναι ειδικοί ανιχνευτές που ανιχνεύουν τη ραδιενέργεια, δεν βρεθήκαν τέτοιες μετρήσεις. Οπότε ο λευκός φόσφορος θα είχε τελείως άλλη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της έκρηξης και τα υπολείμματα που θα άφηνε στην περιοχή. Οπότε μιλάμε για ένα κλασικό αεροπορικό ατύχημα που είχαμε, μετέφερε βέβαια επικίνδυνα φορτία, είχαμε το συγκεκριμένο τοξίδιο του μαγνησίου να διασπαρεί στην περιοχή. Πρέπει να καθαριστεί, να υπάρξει αποκατάσταση της περιοχής σε σύντομο χρονικό διάστημα και να επανέλθει πλήρως η κανονικότητα. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία, για τη δημόσια υγεία των κατοίκων. Έχει ξαναέρθει μπροστά στα χρόνια που βρίσκεστε σε αυτές τις θέσεις κάποιο τέτοιο περιστατικό το οποίο να έπρεπε να διαχειριστείτε? Εμένα μου έρχεται το ατύχημα του ήλιου στο 2006. Ήταν η πρώτη συγκλονιστική εμπειρία που αντιμετωπίσαμε σε αυτό το είδος το ατύχημα, γιατί δοκιμάστηκε το σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων απολειών πρώτη φορά στην πράξη και εκεί φανήκαν οι αδυναμίες, τα κενά του, που έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις σε γρήγορο χρονικό διάστημα όταν έχεις αρκετές ορούς πτωμάτων, να το πούμε λιγάκι έτσι, οι οποίες πρέπει να τις διαχειριστείς. Και να ξέρετε ότι μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά όταν έχεις πολίτες οι οποίοι έχουν
πεθάνει, που βρίσκονται από άλλες χώρες. Κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της, κάθε θρησκεία έχει τις ιδιαιτερότητές της. Οπότε αυτό πρέπει να αποδοθεί και στη σωρό του νεκρού που εσύ περισυλλέγεις, και ο τρόπος ακόμα και το πώς θα μεταφερθεί, πώς θα τοποθετηθεί, θέλει ειδική διαχείριση. Πάντως, οφείλω να σας πω ότι το τμήμα χημείας στην πόλη μας έχει την επάρκεια, τη διαχειριστική επάρκεια, και έχει και ειδικές ομάδες έχουμε φτιάξει μεταξύ μας οι καθηγητές, που μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις και μετρήσεις στο πεδίο, κάτι το οποίο σπανίζει τον ελλαδικό χώρο, στο πεδίο ατυχημάτων. Και είμαστε στη διάρκεια της πολιτείας, και το λέω από χτες, ότι μπορούμε να αναλάβουμε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιτήρησης της περιοχής για πιθανές ρυπάνσεις στο έδαφος και στα υγρά, για να μπορέσουμε μετά να αποδείξουμε και στην πράξη ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την υγεία των πολιτών. Να γίνει, κύριε Χαλάρη, γιατί όχι. Παράλληλες έρευνες και σε ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας, για μας είναι μεγαλύτερη ασφάλεια. Να πω ότι απλά υπήρχε πολύ γρήγορο συντονισμός από την Αθηνά, από το ΓΕΣ, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με, ή από το ΙΠΕΘΑ, από το τμήμα το οποίο... Ο συντονισμός γίνεται από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροπανίκης, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ήρθαν οι πρώτες δυνάμεις, που ουσιαστικά είναι πυροσβεστική αστυνομία. Ταυτόχρονα αξιοποιήθηκε και ο ειδικός λόχος PVH Άμυνας, που έχει έδρα το Χαϊδάρι, για να κάνει κάποιες μετρήσεις με τον εξοπλισμό που έχει. Η αλήθεια είναι ότι τα πρωτόκολλα, γιατί είχαμε πτώση αεροσκάφου, διαχείριση ανθρωπίνων απολειών, πιθανή ύπαρξη επικίνδυνης ουσίας, εφαρμόστηκαν καλά. Εγώ το μόνο που το έχω πει, και αυτό πάλι επίσης από χτες, το μόνο που θα άλλαζα ήταν η απόσταση, τη ακτίνα που σας είπα, θα έπρεπε αρχικά να ήταν γύρω στα 800 μέτρα, ναι, δεν υπήρχε... και όχι 500, όχι 500. Αυτό τίποτα άλλο, και δεν θα έπρεπε να αφαιθούν να μπουν ούτε πολίτες ούτε συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι στο πεδίο αυτό. Κύριε Χάλαρη, είναι ένα μεγάλο θέμα, επειδή συζητήθηκε εκεί. Μιλάμε ότι ο καθένας προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά του. Βέβαια, ξαναλέω, σε μια ασφαλή ζώνη, η οποία βρεθήκαμε όλοι, σε καμία περίπτωση δεν θα μπαίναμε σε κίνδυνο. Όμως και πάλι θεωρώ ότι υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση, τουλάχιστον 20-25 λεπτών, έτσι ώστε να πάρουν σαφείς και γρήγορες εντολές. Όχι για εμάς μόνο, αλλά γενικότερα και για την περιοχή. Αυτό, αν θέλετε, από τη δική μου πλευρά. Το πρώτο πράγμα που κάνανε οι κρατικές δυνάμεις, και νομίζω το κάνανε καλά, ήταν να κάνουν οριοθέτηση περιοχής. Από τη στιγμή που κάνανε οριοθέτηση του χώρου του ατυχήματος, το οποίο έγινε αμέσως, σε αυτή την περιοχή δεν έπρεπε να μπει κανείς. Δηλαδή, ακόμα έχουμε αυτό το σύνδρομο της περιέργειας, που οδηγεί πολλές φορές στο να έχουμε και επιπρόσθετα θύματα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει αστυνόμευση. Σκεφτείτε τώρα, σε μια περιοχή με ακτίνα 800 μέτρα ή 500 μέτρα, μιλάμε για μεγάλο νούμερο, δεν υπάρχει ανθρώπινη δυνατότητα να φυλαχτεί αυτή η περιοχή. Άρα εδώ μπαίνουμε στην δική μας ατομική ευαισθησία και ευθύνη. Δεν θα έπρεπε να περάσουμε σε αυτή την περιοχή μέχρι να έχουμε νεότερες οδηγίες. Είναι κάτι το οποίο γίνεται και συνηθίζεται σε ατυχήματα άλλων χωρών. Νομίζω ότι από πλευρά διαχείριση οι κρατικές δυνάμεις τα πήγαν καλά. Οφείλουμε να τους δώσουμε τα εύσημα, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Σαφώς. Και νομίζω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε και παράπλευρες απώλειες. Δεν ξέρω. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, κύριε Χάλη, είναι ότι δεν πέρασε πάνω από το χωριό ή δεν πέρασε ξυστά από το χωριό. Και αποφύγαμε πρώτα απ' όλα τους πολίτες οι οποίοι βρίσκονταν έξω εκείνη την ώρα. Βάζω και αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα. Νομίζω το είπα από την αρχή, αυτό, δηλαδή μέσα στην ατυχία μας ήμασταν τυχεροί, δεν αυτό. Είχαμε ανθρώπινες απώλειες, δεν είχαμε δασική πυρκαγιά να επεκταθεί, δεν είχαμε καταρρεύσει κτηρίων, δεν έπεσε μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Τα επικίνδυνα φορτία που μετέφερε ήταν τέτοια υφής που δεν δημιουργήσανε άλλες δευτερογενείς απώλειες σε μεγάλη έκταση. Απλώς χρειάζεται τώρα μία περιβαλλοντική επιτήρηση για να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες ότι δεν τρέχει τίποτα. Γιατί δυστυχώς, σας είπα, βγήκαν αρκετές φήμες οι οποίες δεν έχουν υπόσταση και θα πρέπει να είναι εγώ από τη μεριά μου, και έχοντας και την εμπειρία αυτή του πεδίου και των αναλύσεων, θα πρέπει να είμαι καθηκαστικός απέναντι στους πολίτες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα περνά, 4 παρα 10. Να πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο, τον Κώστα τον Ντοκότσι, ο οποίος βρίσκεται στην Κομοτηνή. Καλησπέρα, Κώστα. Στην είσοδο του Σημαρόπουλου νοσοκομείου Κομοτηνής,
ολοκληρώθηκε πριν από 10 λεπτά η υποξένη πρωτοποίηση των 8 σωρών, βέβαια, το τραγικό δυστύχημα στην περιοχή της Καβάλας. Έγιναν οι εξετάσεις από τον ιατροδικαστή Φράκη στον Νίκο του Κυφνίδη. Όπως μας πληροφόρησε, πήραν αποτυπώματα για την τακτοποίηση των 8 σωρών. Τα 6 από τα 8 διαμερισμένα και τα κάτω και τα άνω άκρα, με συντριπτικά κατάματα όπως μας πληροφόρησε ο κύριος Κυφνίδης. Και βέβαια στάρτηκαν τα περαιτέρω για τις υπολογικές εξετάσεις με κάθε λεπτομέρεια για να βρουν ακριβώς τα αίτια. Βέβαια τι αίτια, να πούμε 8 νεκροί από το τραγικό δυστύχημα. Ακριβώς θα συνεχιστεί η εξέταση, η υπολογική εξέταση στην αρμόδια υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Κώστα, κάτι άλλο που σου ανέφερε ο κύριος Κυφνίδης, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπος με τέτοια εικόνα. Σίγουρα, αλλά έχει δει και παρόμοια περιστατικά, Χριστίνα. Ακριβώς, και είπε ότι η έρευνα βέβαια θα συνεχιστεί. Αυτό σημαίνει ότι αναμένουμε κάποια αποτελέσματα εξετάσεων τα οποία θα δείξουν τι ακριβώς. Αυτά συνήθως αργούν. Μας είπε γύρω 15 μέρες με ένα μήνα. Μάλιστα. Οπότε θα συνεχιστεί η έρευνα για τα ακριβή αίτια να πούμε. Μάλιστα. Κώστα Δεδοκότη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άμα θες, Χριστίνα, να συμπληρώσω. Και υπήρξε ένα ψήφισμα που δόθηκε στην Περιφερειακή Αρχή Ανατολικής Μακεδονίας και φάκησε σε άλλο θέμα, σε πάω. Ναι. Όσον αφορά τους ανεμβολίες τους υγειονομικούς, κατά πλειοψηφία πέρασε το να ξαναγυρίσουν οι άνθρωποι που είναι ανεμβολιαστοί, οι υγειονομικοί στη δουλειά τους, με κάποιους όρους. Επιδόθηκε ήταν θετικά τα μηνύματα από ό,τι μας ανέφερε μία από τις υγειονομικούς, η Μαρία Κουρτούμα. Θα τα δείτε στα ρεπορτάζ, μόλις σταλούν. Υπήρξε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά βέβαια το ψήφισμα και τη συζήτηση που έγινε. Θα δουν τα ακριβή αποτελέσματα βέβαια, όταν υπάρξει και αποτέλεσμα το να ξαναγυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Ύστερα από 9 μήνες περίπου. Μάλιστα, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά με τον Κώστα και με την ιατροδικαστική εξέταση, την οποία ολοκλήρωσε σχεδόν πριν από λίγο ο κύριος Κυφνίδης. Κάποια αποτελέσματα αναμένονται λοιπόν. Ενώ, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι από τα λόγια που ανέφερε ο Κώστας Τοτοκότσης, πραγματικά πολύ δύσκολες εικόνες που αντιμετώπισαν όσοι βρέθηκαν να εκτελέσουν το δύσκολο έργο. Λοιπόν, τώρα, να καλησπερίσω τον Αντιπεριφερειάρχη Ενεργείας, τον κύριο Χριστογάκη. Καλησπέρα, κύριε Γάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, να το πάμε λίγο από την αρχή, να μας δώσετε κι εσείς από τη δική σας οπτική ποια είναι τα συμπεράσματα που έχουμε όσον αφορά το περιβάλλοντα, χώρο και την περιοχή. Σήμερα είδαμε και κάποια δημοσιεύματα, τα οποία φυσικά δεν ξέρουμε αν ευσταθούν και θεωρώ ότι δεν ευσταθούν για την περιοχή, μιας και πλέον έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι έλεγχοι που είναι απαραίτητοι για την προστασία των κατοίκων κυρίως και φυσικά όλων των επισκεπτών. Οι πρώτοι έλεγχοι που έχουν γίνει και από το στρατό σχετικά με την ύπαρξη ραδιενεργών υλικών ήταν αρνητικοί. Από εκεί και πέρα τώρα έχουν γίνει και με εντολή του Περιφερειάρχη από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος. Έχουν ληφθεί δείγματα από έδαφος και από φυτά της περιοχής, προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες από τα πυρομαχικά τα οποία μετέφερε το αεροπλάνο. Έχουν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους και περιμένουμε τα αποτελέσματα, τα οποία, όπως έχω πληροφορηθεί, θα έχουν σταλεί πίσω περίπου σε μία εβδομάδα. Από εκεί και πέρα, με βάση τα αποτελέσματα που θα δώσει το Γενικό Χημείο, θα δούμε αν υπάρχουν ουσίες και θα γίνονται συνεχώς έλεγχοι στην περιοχή για να εντοπιστεί αν υπάρχουν τελικά τέτοιες ουσίες πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Όλα αυτά βέβαια τα λέμε και επιμένως αυτό, όχι για να προκαλέσουμε πανικό και ανησυχία στον κόσμο. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αφορά την ασφάλεια των κατοίκων και θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια που ορίζει και η νομοθεσία, προκειμένου να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Σωστά. Ξέρω ότι σας ξαναρώτησα όσον αφορά το πώς είδατε από τις πρώτες εικόνες μέχρι και σήμερα όλο αυτό το τραγικό περιστατικό που ήρθε μπροστά μας, πρωτόγνωρο για όλους μας. Και ποια είναι τα μηνύματα φυσικά που παίρνουμε, καθώς και εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα από αυτά που συνέβησαν. Δηλαδή δεν γνωρίζαμε την πορεία όλων αυτών που θα ερχόταν τις επόμενες ημέρες. Κοιτάξτε, είναι πρωτόγνωρο και για μας και για τις υπηρεσίες
που ήταν, έπρεπε να αντιμετωπίσουν την έκτακτη αυτή συνθήκη. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια καλή οργάνωση, μια καλή συνεννόηση. Νομίζω ότι έχει αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση. Δεν υπήρξε κίνδυνος για την ζωή ανθρώπων, γιατί τις πρώτες ώρες ειδικά είχαν προσεγγίσει πολλοί άνθρωποι το σημείο, μην γνωρίζοντας τι ακριβώς μετέφερε το αεροπλάνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος από τις εκρήξεις ή από τα πυρομαχικά. Να απολέσουμε και κάποια ανθρώπινη ζωή. Ευτυχώς δεν υπήρξε τίποτα από αυτά. Έγινε και έγκυρη επέμβαση από την αστυνομία. Απομακρύνθηκε ο κόσμος, δημιουργήθηκε μια ζώνη ασφαλείας. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι εργασίες των αρμοδίων. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα μαθαίνουμε συνεχώς νέα πράγματα για αυτό το περιστατικό. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θέλει προσοχή. Μπορεί να υπάρχουν συνεργεία του στρατού εκεί που καθαρίζουν την περιοχή από τα πυρομαχικά. Αλλά όπως έχω πληροφορηθεί, πρόκειται για μια έκταση περίπου 1000 στρεμάτων αυτή που πρέπει να ελεγχθεί τελικά. Ναι. Γιατί από την έκρηξη τα πυρομαχικά αυτά εκτοπίστηκαν σε μεγάλες αποστάσεις. Οπότε και οι κάτοικοι και οι γεωργοί της περιοχής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην προσεγγίζουν το σημείο. Και αν βρει κάποιος κάποιο αντικείμενο, να ειδοποιήσει αμέσως τις αρχές και να μην αναλάβει κάποια πρωτοβουλία ώστε να το περισυλλέξει ή να το πάρει ο ίδιος για να το παραδώσει στις αρχές. Συντονισμός, μια λέξη που μας απασχόλησε, μας απασχολεί και θα μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια, καθώς σε τέτοιες καταστάσεις είναι απαραίτητος. Πιάνουμε ένα πολύ καλό ποσοστό όλων των συνεργασιών μεταξύ των φορέων. Για το συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε ένας πολύ καλός συντονισμός. Νομίζω ότι όλες οι υπηρεσίες ήταν επιποδός από το βράδυ κιόλας που σημειώθηκε το ατύχημα. Κυριακή πρωί μιλούσα εγώ με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Οι υπάλληλοι κατεβήκαν στην υπηρεσία προκειμένου να δουν τι θα κάνουν για να διαχειριστούν την κατάσταση και ποια πέτρα πρέπει να λάβουν. Ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης ενημερώθηκε την Κυριακή και έλαβα αμέσως μέτρα. Μάλιστα, κλιμάκιο από την αποκεντρωμένη διοίκηση της περιφέρειας ήρθε και έκανε αυτοψία στο σημείο προκειμένου να ελέγξει, να δει αν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά. Γιατί η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι και η αρμόδια για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περίπτωση επικίνδυνων υλικών. Νομίζω ήταν γρήγορα τα ανακλαστικά και έπρεπε να είναι γρήγορα, γιατί μιλάμε για ένα επικίνδυνο περιστατικό που δεν άφηνε περιθώρια για κολυσιεργίες και καθυστερήσεις. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Κύριε Αγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και φυσικά θα είμαστε όλοι μαζί σε επικοινωνία για το ό,τι προκύψει. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα, λίγο στη ροή, παιδιά. Να πάμε στο ρεπορτάζ που είναι το γύρο του κόσμου, εικόνες από το ένα. Είναι, ξέρετε, είναι πολλά πράγματα που προκύπτουν από την στιγμή η οποία προσπαθείς να συνειδητοποιείς τι συμβαίνει, τι ακριβώς γίνεται γύρω σου και πραγματικά οι εικόνες που βλέπεις είναι πραγματικές. Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω ότι οι νυχτερινές εικόνες τις οποίες βλέπαμε πολλές φορές και μέχρι τώρα, τις επόμενες μέρες, λέω, δεν μπορεί να ήταν τόσο δυνατές αυτές οι εκρήξεις και όμως ήταν πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτές οι εικόνες είναι για να δείξουν στον κόσμο τι ακριβώς συνέβη, το περιστατικό αυτό και το αεροσκάφος το οποίο βρέθηκε φλεγόμενο στην περιοχή των Ταναγών. Λοιπόν, πάμε να το παρακολουθήσουμε, πάμε να δούμε τι αναφέρεται σε εκπομπή φυσικά πανελλαδική για το ρεπορτάζ, για τα πλάνα τα οποία έχουμε μεταφέρει και φυσικά για την πορεία του αεροσκάφους. Όλη τη νύχτα ο Σταύρος ο Ιωαννίδης μετέδιδε τα απόσκετα γιατί της πτώσης του αεροπλάνου. Οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Έφυγε από την Σερβία για η Ιορδανία. Πάνω από το τρίτο πόδι έπαθε βλάβη ο κινητήρας. Ζήτησε να προσγειωθεί Θεσσαλονίκη ή Καβάλα. Τελικά πήγε προς το παλιό αεροδρόμιο της Καβάλας, όπου και κατέπεσε. Τα πρώτα συντρίμια έτρεξαν οι κάτοικοι. Και μάλιστα είναι ενδεικτικό αυτό το οποίο υπόθηκε, είδαμε στα κινητά των ανθρώπων. Τα πρώτα συντρίμια δείχνουν ότι πρέπει να είχε και πυρομαχικά και βέβαια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με τον οποίο επικοινωνήσαμε πριν από λίγη ώρα, ο κ. Θεοδωρικάκος, μου λέει όλη τη νύχτα ήμασταν στο πόδι, πρώτα θα πάει ο στρατός να δει τι ακριβώς συμβαίνει, μετά η αστυνομία. Αυτή είναι η φλόγα. Πάμε στη νύχτα δύο λεφτά, Κατερίνα, για να δείτε τη φλόγα και την έκρηξη. Όπως μου έλεγε και ο Σταύρος Ιωαννίδης, σε λίγο θα είναι μαζί μας, είναι μαζί μας και θα μας τα πει. Εδώ γίνεται η έκρηξη, θα δείτε τη μεγάλη λάμψη. Και βέβαια, σε αυτό το σημείο που τα ντρόουν χθες το βράδυ,
έδειχναν τούτη την εξέλιξη, σήμερα δείτε την εικόνα. Δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως. Δηλαδή, έχει καεί το σύμπαν, δηλαδή σαν άπεσε τι. Λες ότι δεν έπεσε εδώ αεροπλάνο. Η σημερινή εικόνα λοιπόν που θα δείτε, αυτή είναι η νυχτερινή, η σημερινή εικόνα για να σας δώσω το κοντράστ, είναι τι. Είναι τούτο εδώ που βλέπετε. Αυτό πάλι από ντρόουν, σύρθηκε με την κοιλιά το αεροπλάνο, επειδή ο Σταύρος είναι πλέον ειδικός, και μετά θα πάμε στον κύριο Τζούμη. Καλημέρα, Σταύρο. Καλή σας ημέρα. Σ' άκουγα στο δρόμο, γιατί το ραδιόφωνο ήταν συνδεδεμένο με την τηλεόραση, ήταν γύρω στις 2 παρά 10, έτσι που εξηγούσες τα πώς και τα γιατί. Και βγήκες και από την πρώτη στιγμή. Τι καινούριο έχουμε, Σταύρο? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στο σημείο σπέβδει ομάδα διακλαδική, ναι. Ο ειδικός διακλαδικός λόγος αντιμετώπισης. Α, έχουμε κόσμο. Έχουμε τον στρατηγό, έχουμε τον πτέραρχο και έχουμε και τον κύριο Καραϊωσιβίδη από τους πιο ειδικούς στα θέματα των αεροπλάνων. Ακούμε το ρεπορτάζ και μετά πάμε Τζούμι. Επιβεβαιώνεστε για τα πυρομαχικά, όπως και ο κύριος Ιατρίδης. Έλα, Σταύρο. Λοιπόν, σπέβδει ο ειδικός διακλαδικός λόγος αντιμετώπισης βιολογικής, πυρηνικής και χημικής άμυνας στο σημείο. 14 άτομα με εντολή του ΓΕΘΑ μεταβαίνουν προκειμένου να κάνουν και αυτοί τον έλεγχο που πρέπει να γίνει στο σημείο. Αυτό που μαθαίνω εγώ από πληροφορίες είναι ότι η πρώτη εικόνα που υπάρχει από τους πυροτεχνουργούς που βρίσκονται στο σημείο είναι πως ό,τι περιείχε το φορτίο του αεροσκάφους έχει καταστραφεί, έχει καεί πλήρως. Δεν έχουν εντοπίσει κάτι το οποίο να έχει μείνει άθικτο. Ναι. Και αυτό το οποίο προσπαθούν να αντιληφθούν τώρα είναι τι ακριβώς περιείχε το φορτίο. Διότι η ιδιωτική εταιρεία που είχε νοικιάσει το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν έχει δώσει ακόμη τουλάχιστον πληροφορίες συγκεκριμένες για το φορτίο του. Μάλιστα. Οπότε οι ομάδες που βρίσκονται στο έδαφος θα κάνουν τις αναλύσεις που πρέπει προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς περιείχε. Σίγουρα, λένε οι πληροφορίες, είχε πυρομαχικά, αλλά τι είδους πυρομαχικά. Σωστό. Σε τι ποσοστό επί του συνολικού του φορτίου που ήταν 12 τόνοι επικίνδυνο φορτίο είναι αυτά τα πυρομαχικά, θα το εξακριβώσουν οι ειδικές ομάδες που βρίσκονται στο σημείο, προτού δώσουν βέβαια το πράσινο φως στην πυροσβεστική και στην ΕΜΑΚ για να αναζητήσει, να δει τι μπορεί να έχουν γίνει και τα 8 μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο αεροπλάνο. Ακριβώς. Και βέβαια η ειδική επιτροπή θα δει και την επικινδυνότητα της περιοχής, στρατηγέ, διότι ένα μπαμ να γίνει και καπνός βγαίνει και τοξικά βγαίνουν και χημικά βγαίνουν και απ' όλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Τζούμη? Το έχετε ζήσει στο στρατό και το ξέρετε. Ελάτε. Αυτό είναι μια άλλη διάσταση τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, αν το φορτίο περιείχε χημικά ή βιολογικά όπλα. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και να δούμε ποιος το μετέφερε και για ποιους λόγους όλο αυτό το φορτίο. Αν λέω ισχύει ακριβώς κάτι τέτοιο. Από την εικόνα που έχετε, αυτή την οπτική εικόνα, πριν πάω στους υπόλοιπους καλεσμένους, δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε άτρακτος, ούτε τίποτα. Δηλαδή σαν να πέσει κάτι από τον ουρανό. Πώς το βλέπετε? Είχε πυρομαχικά μέσα κατά την άποψή σας? Προφανώς να κουβαλάς 12 τόνους επικίνδυνου φορτίου, λέει, που είχαν πυρομαχικά μέσα, δεν ήταν φυσιολογικό να μην μείνει τίποτα. Ακριβώς. Να δούμε τώρα τις επόμενες μέρες και για το θέμα της τοξικότητας, αλλά και για το θέμα της διασποράς των πυρομαχικών. Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 και 10 η ώρα, λίγο πριν κλείσουμε για το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Να πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο έτσι εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αρχίζει και προβληματίζει. Καθώς έρχονται στο φως της δημοσιότητας νέες καταγγελίες που αφορούν την υπηαγωγό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Λοιπόν, στην κάμερα το ένα τσάνελ μίλησε ο δικηγόρος, ο Χρυσόστομος Βελάκης. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε. Η μήνυση που έγινε από την πλευρά των γονέων που εκπροσωπώ εγώ έγινε τώρα τελευταία σε διάστημα των τελευταίων 10 ημερών και διερευνάται από την πλευρά της εισαγγελίας Καβάλας. Επαναλαμβάνω ότι διερευνάται πάρα πολύ σοβαρά, διότι τα στοιχεία τα οποία προσκομίστηκαν δείχνουν και την στοιχειοθέτηση της καταγγελόμενης πράξης. Δεν είναι μία απλή καταγγελία, αλλά μία καταγγελία που στηρίζεται σε στοιχεία. Διερευνάται λοιπόν από την πλευρά της εισαγγελίας Καβάλας και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις εντός των επόμενων ημερών. Πόσες καταγγελίες υπάρχουν εις βάρος της νηπιαγωγού αυτής και τι γίνεται με αυτήν, παραμένει στη θέση της? Από ό,τι πληροφορούμε θα έχει μετακινηθεί
από την πλευρά του βρεφονηπιακού σταθμού σε μια δομή ηλικιωμένων. Αλλά η άποψή μου, θα διερευνηθεί ακόμη περισσότερο αυτό που σας λέω, κύριε Βασιλείου, είναι ότι άργησε να μετακινηθεί. Έχω την άποψη ότι όταν υποβάλλεται έστω και μία καταγγελία για τέτοιου είδους πράξεις, ο καταγγελόμενος μέχρι να διερευνηθούν και διαλευκαθούν τα πράγματα δεν θα πρέπει να παραμένει στη θέση. Μάλιστα. Η μετακίνηση όμως, αυτό σημαίνει ότι και εκεί που βρίσκεται μπορεί να υπάρξουν ανάλογα περιστατικά. Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί κάτι. Δεν είμαι σε θέση να πω και δεν θα ήθελα να πω. Εγώ μένω στην καταγγελία την οποία στηρίζω για λογαριασμό των γονέων και μιλάμε για πολύ σοβαρές πράξεις. Τώρα δεν ξέρω αν τελούνται ή δεν τελούνται άλλες πράξεις, αλλά θεωρώ ότι από άποψη της εποπτεύουσας αρχής, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους καταγγελίες, ο καταγγελόμενος δεν πρέπει να παραμένει στην θέση του. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί? Εφόσον η εισαγγελία αποφασίσει και συμφωνήσει μαζί μας ότι μιλάμε για κακουργηματικές πράξεις, ναι, θα βρεθεί. Μάλιστα. Αλλά περιμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Περιμένουμε και θα έχουμε εξελίξεις. Θα έχουμε εξελίξεις, εννοείται. Μετά από τόσες καταγγελίες, κύριε Βελάκη, και μας είπατε ότι η καταγγελία που έχετε εσείς, με τις μαρτυρίες που έχετε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ώστε η συγκεκριμένη νηπιαγωγός να έρθει ενώπιον του ανακριτή και να αποσυρθεί από το επάγγελμα, διότι... Κοιτάξτε, όταν έχουμε μία καταγγελία από ένα ανήλικο 3,5 ετών, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε όταν λέμε ανήλικο 3,5 ετών, ένας άνθρωπος σε αυτή την μικρότατη ηλικία δεν έχει παραστάσεις σεξουαλικές. Αν λοιπόν αυτό το οποίο περιγράφει ένα παιδί, ένα πολύ μικρό παιδί σε αυτή την ηλικία, ταυτίζεται με ασελγείς πράξεις, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν τα βγάζει από το μυαλό του δηλαδή το ανήλικο, γιατί δεν έχει και τις ανάλογες παραστάσεις για να σκεφτεί κάτι τέτοιο, δεν συνέβησαν πράγματα. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Λοιπόν, αυτά από την υπόθεση, νομίζω ότι βγαίνουν στο φως και άλλες νέες πληροφορίες. Αναμένουμε να δούμε και φυσικά τις εξελίξεις και πραγματικά αν θα συνδυαστεί όλη αυτή η πληροφορία που υπάρχει με ένα μεγαλύτερο κύκλωμα από πίσω όλων των πραγμάτων. Λοιπόν, τώρα να πάμε και κλείνοντας σε κάτι έτσι λίγο χαρούμενο. Θετικές ειδήσεις έρχονται από το τομέα του τουρισμού. Πραγματικά άνοιξαν και οι πλατφόρμες Tourism for All για όλους όσους θέλουν να ενταχθούν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Και φυσικά ξεπέρασαν κάθε έτσι, προσδοκία οι αφίξεις όλων των ξένων που έρχονται στην περιοχή μας. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω με αυτό. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης στο ένα channel και φυσικά εκπομπή αναλυτής αύριο εδώ με τον Απόστολο Τζεμιδάκη να βρίσκεται στη θέση του. Καλή συνέχεια από όλους εμάς. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Πλέον ο Έλληνας, από τη στιγμή που του δίνεται η δυνατότητα μέσω τέτοιων ενισχύσεων να μπορέσει να πάρει μια, θα λέγαμε, επιδότηση, να πάρει μια ενίσχυση που θα το βοηθήσει να πάει κάποια τουριστική εκδρομή μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και μέχρι και το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι θα το εκμεταλλευτεί και καλά θα κάνει. Είναι αυτό που θα λέγαμε το κομμάτι που έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια, να το λέμε σαν κοινωνικός τουρισμός, η ευρύτερα ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού για τους Έλληνες, που πάντοτε σαν επιμελητήριο πιέζουμε και ζητάμε να τα κονδύλια τα οποία θα διατεθούν να είναι πολύ περισσότερα. Διότι στην δύσκολη, θα λέγαμε, συγκυρία που βιώνει το ελληνικό νοικοκυριό, η ελληνική οικογένεια, σίγουρα και η οποιαδήποτε ενίσχυση είναι πολύ ουσιαστική για τους περισσότερους και τους παροτρύνει να πάνε και μια εκδρομή. Άρα και οι τουριστικές επιχειρήσεις θα έχουν ωφέλη, αλλά και ευρύτερα όλες οι επιχειρήσεις, κυρίως της εστίασης, που και αυτές όταν έρχεται ένας τουρίστας σίγουρα θα διασκεδάσει κάτι, σίγουρα κάπου θα φάει, κάτι θα αγοράσει τα παιδιά του. Όλα αυτά νομίζω είναι τα θετικά στοιχεία. Και καλώς κάνει πλέον η κάθε οικογένεια, ο κάθε οικογενειάρχης και προσπαθεί αυτά τα συστήματα επιδότησης να τα εκμεταλλευτεί. Κύριε Δέμπα, στον κοινωνικό τουρισμό τα βάουτσερ που δίνονται είναι για τα καταλήμματα, επιλέγεις εσύ κατάλημα, είναι για ένα περιορισμένο αριθμό διανυκτερεύσεων. Φέτος νομίζω ότι κάτι αλλάζει στον τουρισμό για όλους, διότι ήταν το ίδιο με τον κοινωνικό τουρισμό, πλέον δίνονται ένα χρηματικό ποσό. Ακριβώς. Δίνεται πλέον μία, θα λέγαμε, πάγια, ας το πούμε, επιδότηση,
που το ποσό δεν ξέρω αν εξαρτάται και από τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά υπάρχει επομένως μια σχετική διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι είναι εξίσου θετικό. Που θα λέγαμε όχι μόνο το ποσό σαν σύνολο εμείς ζητάμε, αν για παράδειγμα είναι να διατεθούν 30-40 εκατομμύρια, εμείς λέμε αυτό να διπλασιαστεί, να γίνει ακόμα παραπάνω, να έχει περισσότερους ωφελούμενους μέσα από αυτή την πλατφόρμα και μέσα από αυτές τις επιδοτήσεις που δίνει το Υπουργείο. Εκεί θα κατέληγα στο τέλος ότι ναι, μεν μπορούμε να έχουμε, και η πρόβλεψη αυτό μιλάει για ένα 10-15% αύξηση των εσόδων μας. Αλλά εάν ταυτόχρονα βλέπουμε ότι και τα έξοδα μιας επιχείρησης, τα λειτουργικά έξοδα μεγαλώνουν, και ιδιαίτερα για παράδειγμα τώρα στις τουριστικές επιχειρήσεις που με αυτή τη ζέστη κάνουν χρήση, για παράδειγμα των κλιματιστικών, ένα απλό να πούμε, και το ενεργειακό κόστος έχει ακριβήνει τόσο πολύ, ναι, πράγματι κινδυνεύει στο τέλος η επιχείρηση, ναι, να έχει αύξηση των εσόδων, αλλά η αντίστοιχη αύξηση των εξόδων της να είναι υπερδιπλάσια. Και είναι αυτό το οποίο μας ανησυχεί επιχειρηματικά, και δεν είναι μόνο οι τουριστικές επιχειρήσεις με την έννοια ξενοδοχεία καταλήματα, είναι και οι επιχειρήσεις της εστίασης, είναι και τα εμπορικά καταστήματα, είναι οι μικρές βιοτεχνικές μονάδες, όλες αυτές επηρεάζονται. Το ζητούμενο πάντως είναι ότι ευτυχώς αυτή η συγκυρία δείχνει ότι έχουμε έσοδα, τουλάχιστον έχουμε αυξημένα έσοδα, και ελπίζουμε ότι στη συνέχεια και η κυβέρνηση θα καταλάβει και θα στηρίξει μέσα στο δύσκολο χειμώνα που προβλέπεται, έτσι ώστε τα έσοδά μας να μην μας τα φάνε οι φόροι, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός. Μάλιστα. Και να μπορέσουν πραγματικά οι επιχειρήσεις μας να είναι βιώσιμες. Πάντως το θετικό είναι, φαντάζεσαι τώρα, να μην είχαμε και κίνηση, να μην είχαμε τουρίστες και να είχαμε μόνο έξοδα. Τουλάχιστον πάλι καλά βλέπουμε τα έσοδα αυξάνονται εξαιτίας του τουρισμού, κυρίως στους κλάδους που είναι γύρω από τον τουρισμό, και ελπίζω σε λίγο ίσως και οι εμπορικές επιχειρήσεις, που και αυτές δεν έχουν δει ακόμα τόσο έντονα τα εισοδήματά τους να ανεβαίνουν, και οι εμπορικές επιχειρήσεις και αυτές κάποια στιγμή να βελτιώσουν την εικόνα τους.